Λοιπόν, καλησπέρα. Όλα έτοιμα εδώ στο αγαπημένο γήπεδο των Βορείων Προαστίων. Εδώ που όταν έχει ζέστη, εδώ έχει δροσιά, όταν έξω έχει κρύο, εδώ έχει ζέστη. Θα τα λέμε και αυτά γιατί είναι σημαντικά. Αυτό το καλάθι θα έρθει για τους Iron Maiden. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα από τις δύο ομάδες. Παλιγιάννης θα στοχίσει, καθαρίζουν την υπόθεση αμυντικό rebound. Θα πάμε και σε λίγο στη βαθμολογία να δούμε τι ακριβώς γίνεται. 5-2. Ωραία παπούτσια ο Γιωργάρας, ο Ζαμπούρας. Πολύ ωραία παπούτσια. Ζηλεύω λίγο, η αλήθεια είναι. Θα ήθελα αυτά τα παπούτσια. Και ταιριάζουν με την εμφάνιση. Καλά, ο Γιωργάρας είναι fashion έτσι κι αλλιώς. Η μπάλα θα γυρίσει. Σουτριών πόντων, Καραμπεσίνης, άστοχος, επιθετικό. Σουτριών πόντων από τον Λεβαδίτη και 7-2. Πολύ καλό ξεκίνημα για τον Κολοσσό, ο οποίος είναι στο 4-1. Είναι κοντά στο να κλείσει θέση για play-off. Λεβαδίτης. Δεν καμία σχέση με τον Λεβαδίτη, τον Ρεφ. Μουσάκι βλέπω εκεί κι αυτός, μαύρο. Καλά, και ο Βαγγέλης κάποτε μαύρο είχε. Εντάξει, να πω την αλήθεια, καλύτερο το γκριζοπό. Καθάρισαν την υπόθεση rebound, το υποθέσει του μηδιασμού. Μακρύς, ο ένας εκ των δύο μακριδών, θα πάει μέχρι μέσα, θα στροφήσει. Βαδίτης με όλου πάσα. Γιωργάρας, θα το πετύχει το καλαχάκι του. Ο Κολοσσός ξεκινάει με αναμέτρηση με σπασμένα τα φρένα, θα πω. Εδώ στο Μελίσια. Το καλάθι θα έρθει από τον ψηλό Παλιγιάννης ευκορέ. Μακρινή πάσα. Θέλω να πιάσω στον ύπνο τους Μάινταν και θα το καταφέρουν. Ο Δημήτρης είναι στον πάγκο όρθιος. Δεν του άρεσε καθόλου αυτό που είδε και πώς θα του άρεσε. Σπύρο ύπνος. Μαρτέζος θα στόχισε. Πάλι προσπαθούν να τρέξουνε. Βαδίτης. Νέο καλάθι. 18-4. Είναι δύο οι Μαλτέζοι, δύο οι Μακρίδες. Livaditis, ωραία πάσα. Ζαμπούρας. Livaditis, ο αριστερόκυρας θα πάρει την προσπάθεια από το τρίποντο. Καλάθι δεν θα έρθει, συνέχεια στο παιχνίδι μας. Μαλτέζος. Παλιγιάννης. Έχουμε αλλαγές. Μαλτέζος στον πάγκο. Το ίδιο και ο Γεράκος. Και στη θέση τους πέρασε ο Δημήτρης. Ο Παλιγιάννης θα στοχίσει. Πέρασε επίσης και ο Κόντις. Να δούμε με αυτές οι δύο αλλαγές αλλάξουν και την εικόνα των Μάινταν. Έχουμε βήματα από τον Μαντίζο. Ρεφ Καραμασιωτής. Και Βαρίτης. Αποφύγει το Μακρύ. Με ταμπλό. Μακρύς, Κόντις. Εκμεταλλευτεί την πάσα του Δημήτρη Μακρύ. Και θα πετύχει το καλάθι. Η άμυνα είναι καθαρή. Πάνω στο Βασιλιάδη. Βάλαν τα χέρια τους εκεί η Μάινταν. Η συνεχεία η πορτοκαλί από το σώμα του Βασιλιάδη πέρασε εκτός. Το 18-6 παραμένει. Μάλτεζος. Τρέχουν τώρα ένα σερί 4-0. Και μειώνουν στους 10. Βαδίδης με ταμπλό. Βασιλιάδης μάχεται. Επαναφορά της μπάλας. Νέα άσχημα εκτελεσμένη επίθεση. Μακρύς. Βασιλιάδης θα κλέψει. Θα τρέξει όλο το γήπεδο και θα κάνει το 20-18. Ξεκολλάει κατά κάποιο τρόπο την ομάδα του από τους 18 και δίνει προβάδισμα 12 τώρα. Μακρύς, εύστοχος. Πριν η διαφορά κάτω από τους 10 με αυτή την τρίποντη βόμβα. Η Μάινταν από τις πιο παραδοσιακές ομάδες στη διοργάνωση. Οι Μακρύδες τώρα θα σας γελάσω να σας πω συγκεκριμένη χρονολογία, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι στην, πρέπει να μετράνε σχεδόν κοντά στα 10 χρόνια. Πάντα κατέβασαν καλές ομάδες. Εγώ όταν έπαιζα στο μπασκετάκι με τους Cavaliers, τους είχα βρει στον δρόμο μου και στον δρόμο της ομάδας. Τα χρόνια έχουν περάσει, όχι πάρα πολλά. Οι ίδιοι είναι. Εντάξει, με 1-2 κιλά παραπάνω. Αλλά εδώ πιστεί. Μακρύς. Στον αδελφό του. Φοβερή άμυνα του Βασιλιάδου, μπροστά του Παλιγιάννη. Livaditis. Μαστορίδης. Θέλησε να βρει τον Βασιλιάδη. Άρα κατέληξε στα χέρια του Κόντι. Δεν αφήνει το Μαλτέζο. Σκαστή διαγώνια στον Παλιγιάννη. 21-13. Ήταν δεδομένο ότι η έλευση των Μακρύ και Κόντι στο παρκέ θα σήμανε και την αντίδραση. Να δούμε μέχρι που μπορούν να το φτάσουν. Γιατί απέναντι τους έχουν μια πολύ καλή ομάδα. 5 μεν, καλή δε. Κάτι που επιβεβαιώνεται και από το σούτριον πόντων που μόλις είδαμε του Βασιλιάδη. Κόντις. Με τον Βασιλιάδη πάνω του. Μακρύς. Μαλτέζος. Θα το σπριχθεί. Το καλάθι δεν θα έρθει. Μακρινή πάσα στον Μαστορίδη. Πέρασε η πάσα. Και εκείνος πέρασε κάτω το καλάθι με τη βοήθεια του ταμπλό. Δίνει προβάδισμα. Με ένα γρήγορο 5-0. 13 πόντων. Ο Βασιλιάδης θα κλέψει. Θα γίνει λάθος. 30 δευτερόλεπτα. Μακρύς για 3. Αστοχός. Βασιλιάδης στο Livaditis. Δεκαεφτά δευτερόλεπτα. Το φάουλ το Μακρύ. Τέσσερα. Θα πάρει το τρίποντο. Άστοχο. Αυτό ήτανε. Τέλος του πρώτου μικρό. Πρώτο δεκαλέπτου. Εδώ στα Μελίσια. 26-13. Επιστρέφουμε σε λίγο. Ξεκίνησε. Πaligiannis να πάρει το φάουλ. Εδώ στο πλησό των Μελισσίων. Πρώτο δεκάλεπτο σκορ 26-13. Εύστοχο στην πρώτη. Και στη δεύτερη, 26-15. Μειώνουν στους 11 πόντους. Μαστορίδης θα κλέψει. Πολύ ωραία στο Livaditis. Εκείνος θα πάρει το φάουλ. Από ποιο να δούμε. Η Μαλτέζο, η Κόντι. Μαλτέζος. Στη διαφορά στους 12 πόντους. Πεζός και επαφή με τον Ζαμπούρα. Την αισθάνθηκε καλά και ο Γιώργος. Μακρύς, ευθοχός. Από τον Δημήτρη, τον ηγέτη αυτής της ομάδας, εντός και εκτός παρκέ. Livaditis ψάχνει την πάσα, θα τον βρει στο πρόσωπο του Βασιλιάδη. Εκείνος θα στοχίσει το rebound του Ζαμπούρας. Τι γίνεται εκεί? Ο Γιώργος κατέληξε στο παρκέ, ο Δημήτρης τον σηκώνει, κυρίως. Paligiannis χαμηλά στον Κόντι, νέο καλάθι. Και με η δεύτερη φορά από τη στιγμή που ο Κολόσσος πήρε διψήφια διαφορά πόντου. Με φάουλ από τον Μακρύ, που η διαφορά πέφτει και πάλι σε μονοψήφια επίπεδα, σε αυτά των 9 πόντων. Πάνω στη διεκδίκηση πρέπει να δέχτηκε κατά λάθος, ενώ πάνω στη φάση ο Βασιλιάδης. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out 7 και 51 με το σκορ σε 27-20. Επιστρέφουμε σε λίγο. Τέλος time out. Επιστρέψαμε. Παλιγιάννης. Κόντις. Παλιγιάννης. Αποφύγει τον Λιβαδίτη. Συνέχεια βρήκε μπροστά του τον Βασιλιάδη. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης για τους Μάινταν. Μακρύς που στα χέρια του Μαστορίδη. Καραμπεσίνης, Λιβαδίτης, θα αποφύγει τον Μαλτέζο. Ήθελε ένα πιο γλυκό τελείωμα στον ταμπλό, αλλά πιο γλυκά και τόσο τραγώνου. Ήταν αρκετά ψηλά και αρκετά δυνατά. Έτσι με μια γρήγορη πρώτη ματιά που προσδιαβάσανε τη φάση. Παλιγιάννης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, θα πάρει και το φάουλ και θα κάνει το 27-22, ρίχνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Ο Καραμπεσίνης πίστεψε ότι την είχε βρει αντίπαλος. Κόντις. Κόψιμο καθαρό. Λιβαδίτης. Μέσα Μαστορίδης δίνει ανάσα με αυτό το έστοχο σουτ 2 πόντων. Παλιγιάννης πάει μέχρι μέσα. Επιθετικό φάουλ. Του λένε οι συμπαίκτες του. Ζαμπούρας για 3. Τώρα στο πίσω. Πέζος. Αποπή. Λιβαδίτης. Μαστορίδης για 2. Άστοχος. Στον Παλιγιάννη δεν θα πετύχει το καλάθι εκείνος. Για να δούμε τον Βασιλιάδη. Ο Βασιλιάδης έχει κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2. ήταν η βόλη του. Ο Παλιγιάννης είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Λοιπόν, το 31-25 παραμένει. 4 και 20. Η μπάλα χαμηλά. Θα γίνει το λάθος, Καραμπεσίνης κλέβει. Τι έπαθε? Ήρεμα του λέει ο Λιβαδίδης, ηρέμησε. Μαστορίδης. Θα έρθει από πίσω ο Μαλτέζος και θα τον κόψει στα ίσα. Ένα 25 παραμένει. Μακρύς θα περάσει και πάλι στο παρκέ. Μαστορίδης είναι επαναφορά. Βασιλιάδης. Ζαμπούρας. Ο Γιώργος θα στοχίσει, θα πάρει το rebound, επιμένει. Μαστορίδης. Livaditis. Πάει μέχρι μέσα, εξαιρετική προσπάθεια. 33-25. Κάθε φορά που θέλουν να κατεβάσουν τη διαφορά ακόμα περισσότερο, τη λύση τη βρίσκουν. Ο Livaditis κέρδισε το φάουλ από τον Μαλτέζο και θα έχει δικαίωμα για 2. 3 και 13 για το τέλος του ημιχρόνου. Άντα 4-25. Διαφορά μεγαλώνει και πάλι. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των Maiden. Θα γίνει νέο λάθος. Livaditis αποφύγει με το Eurostep. Το spin move του Livaditis ήταν εξαιρετικό. Ας με συγχώρεση. Ήταν ένα υπέροχο spin move από τον κύριο με το νούμερο 1. 36-25 επαναφέρουν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Η αντίδραση ήρθε. Ο Μάινταν μοιάζει στο 36-27 για να έρθει ο Ζαμπούρας να κάνει το 38-27. Μακρύς, τον αδελφό του Κόντις, έβαλε το χέρι του, επιθετικό φάουλ. Πλεξική ορευτή ακριβώς έγινε, έχουμε αλλαγές. Ο ένας ο Μαλτέζος στον πάγκο, ο άλλος στο παρκέ. Όπως και ο Γεράκος επίσης. Ο Θοδωρής Μαλτέζος είναι στο παρκέ. Το καλάθι δεν θα έρθει. Ο Αγαμέμνων πέρασε στον πάγκο. Μακρύς, ο Δημήτρης. Μαλτέζος. Το μπουμπούνισε. Όπλησε, το πίστεψε. 38. Τριάντα, αυτό 30. Ένα και 13. Παλιγιάννης. Θα τον κλείσουν 2. Μακρύδης, Παλιγιάννης και πάλι 2. Με αυτό το jump shoot προσπάθησε να τους αποφύγει. Ο Μαλτέζος φωνάζει παρόν και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Επαναφέρουν τη διαφορά στις δύο κατοχές, 38-32. Παραλίγο το λάθος, Μαστορίδης. Θα κρατήσει την πορτοκαλί στον έλεγχο του. Ζαμπούρας. Είναι ένα σκηνικό το οποίο το παρακολουθούμε στην μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή τον Κολοσσό μπροστά, με διαφορές. Και τις Μάιδα να προσπαθούν να επανέλθουν. Λάθος. Η Βαρύτης πήγε εδώ με τρόπο εντυπωσιακό να κρατήσει την μπάλα εκτός παρκέ. Το έκανε αλλά σε χέρια αντιπάλου. Την μπάλα χαμηλά. Παλιγιάννης. Όχι. Λοιπόν, τέλος ημιχρόνου, 38-32, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Δεύτερο ημιχρόνο. Την μπάλα στο σιδερό. Ήταν μπαίνουν δυνατά και ρίνουν τη διαφορά στους 4. Για να δούμε αν τελικά θα έχουμε ντέρμπι ανάμεσα στους δύο ομάδες. Η απάντηση είναι άμεση. Η αναμέτρηση στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει με δύο καλάθια εκατέρωθεν. Μακρύς στον αδελφό του Μαλτέζος. Έχουμε τις σχετικές διαβουλεύσεις για να λυθεί ο γρίφος μεταξύ ΡΕΦ και Γραμματείας. Αυτό αποφασίζουν, αυτό δίνουν οι άρχοντες της αναμέτρησης. Σε ένα ήσυχο κατά τα παιχνίδι, ακούσαμε τις φωνές τους, η αλήθεια είναι. Livaditis, Μαστορίδης ευθοκίσει με στυλ Φραγκίσκο Αλβέρντι, το περίπου. Κόντις, κόβει ο Μαλτέζος. Δεν θα καταφέρει να δώσει την μπάλα στο καλάθι. Παστορίδης ανάποδο lay-up, παστοκεί και αυτός. Για να δούμε τον Δημήτρη τώρα. και τον Καραμπεσίνη απέναντί του, θα πετύχει το καλάθι, 42-36. Λιώνουν στους 6 πόντους. Και μπάλα στη γωνία. Ο Βασιλιάδης θα πετύχει και αυτό στο καλάθι. Είναι ζεστός, γενικότερα είναι ζεστή. Οι παίκτες των δύο ομάδων σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, 45-36. Μαλτέζος, Κόντις, θα στοχίσει Μαλτέζος, ούτε αυτός. Βασιλιάδης θα τρέξει στο γήπεδο, το Μαστορίδι, παραλίγο. Καραμπεσίνης, ούτε αυτός, όχι. Γιάννης, το ριμπάδο το Βασιλιάδη, ο Livaditis θα πάρει το φάουλ. Προτού τεθεί συζήτηση αν θα βρει στήριγμα στον εκ των δεξιών του συμπαίκτη Βασιλιάδη που ουσιαστικά έτρεχε μαζί του το γήπεδο. Καραμπεσίνης. Μπάλα στο καλάθι. 45-36. 47-36. Το διορθώνω. Διαφορά και πάλι σε διψήφιο αριθμό. Μακρύς. Άστοχος. Μαστορίδης. Σε θέση center for. Θέση offside. Πείτε το πως θέλετε. Αντιμέτωπος μόνο με το δικτάκι. 49-36, διαφορά στους 13, 6 και 15, πάμε σε time out. Όλα έτοιμα. Η μπάλα χαμηλά, θα γίνει το λάθος. Livaditis προσποιείται για 3. Άστοχος. Πάμε λίγο στη βαθμολογία, να δούμε πού βρίσκεται η κάθε ομάδα. Κοντής θα πετύχει το καλάθι. Θα κάνει το 49-38. Είναι τέτοια η φύση του παιχνιδιού που εντάξει, είναι πάρα πολύ ακόμα, 15 και 18 για το τέλος. Η διαφορά είναι στους 11, οι 10 πόντοι γυρνάνε σε 15, σε 1,5 και 2 λεπτά. Μαστορίδης, και αυτό το έχει βρει, είναι η θέση του αυτή. Λοιπόν, Κολοσσός είναι με 4-1, μόνο στη δεύτερη θέση, σε 5 παιχνίδια, θέλει τη νίκη. Μαστορίδης θα στόχισε. Η Μάινταν είναι στο 3-2, στην έκτη θέση. Πaligiannis θα στόχισε. Makris. Ο Makris ευστόχησε. 51-41. Από Δημήτρη 3 και 30. Για το τέλος της προτελευταίας στροφής η πάσα του Λιβαδίτη δεν πέρασε. Για να δούμε το Λιβαδίτη. Πάρει το φάουλ τον Δημήτρη, ο οποίος βάζει τις φωνές ο Μαλτέζο. Κάνε φάουλ του λέει. Αναγκάζεται να το κάνει ο Μακρύς και ήταν το τρίτο του ομαδικό. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out, 3 και 2 για το τέλος του δεκαλέπτου. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο Ζαμπούρας θα πετύχει με ένα χορευτικό το 53-41. Μαλτέζος. Η μπάλα και πάλι για τους Μάινταν. Κόντις. Προσπάθησε ο Μαλτέζος να την κρατήσει το σπαρκέ, δεν τα κατάφερε. Μπάλα στο καλάθι και πάλι με τον ίδιο πρωταγωνιστή από την ίδια θέση, από την άλλη πλευρά μόνο. Αυτή ήταν η διαφορά. 55-41 η διαφορά στους 14. Πaligiannis. Μια πρόχειρη ματιά που έχω ρίξει στη βαθμολογία. Ο Κολοσσός, αν κερδίσει, καταρχήν φιγουράρει στην πρώτη θέση και σφραγίζει το εισιτήριο για τα play-off. Μαλτέζος αστόχησε, Βασιλιάδης στον Λιβαδίτη, εκείνος για άγνωστο λόγο καθυστέρησε. Χαλαρότητα υποδηλώνει συγκεκριμένη ενέργεια που μόλις είδαμε. Υπερβολική σιγουριά, δεν ξέρω, πάντως έπρεπε να πάει με περισσότερη ενέργεια στο καλάθι. Αυτό του στήριξε. Πολύ και κούραση. Πολύ ωραία, ραχαία. Ω, πού πας, Καραμπεσίνη του Μποκόντις τώρα. Εδώ είναι η δικιά μου περιοχή, εγώ κάνω κουμάντο. Μαλτέζος. Κόντις. Πάσα δεν θα περάσει. Γεράκου. Μαστορίδης. Ο Ζαβούρας θέλει να δώσει ταχύτητα στην επίδεση με αυτή την volleyball πάσα. Μαστορίδης αυτή τη φορά δεν θα ευστοχίσει. 6 δευτερόλεπτα. Νομίζω το 57-41 θα είναι και το σκορ. Μια στροφή πριν το τέλος, έτσι ακριβώς λοιπόν. Πάμε στην διακοπή μας και θα επανέλθουμε με το τελευταίο δεκάλεπτο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Εύστοχος. Ο Καραμπεσίνης το έψαχνε το σουτ, το πήρε. 60-41 στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Η διαφορά στους 19. Η άμυνα του Γιώργου ήταν καθαρή πάνω στον Παλιγιάννη. να ανέβουν έναν μικρό γολγοθάτορα οι Maiden για να επιστρέψουν. Το κάνανε στο κυκλήμα του παιχνιδιού όταν μείνανε πίσω με 13-14 αν δεν κάνω λάθος. Μειώσανε μέχρι και στους 4 πόντους. Ο Livaditis εκτοξεύει τη διαφορά στους 22. Και πλέον ο Κολοσσός είναι το απόλυτο φαβορί. Καραμπεσινής πέτει και δεύτερο συνεχόμενο. Ο Μαστορίδης βγήκε με την μπάλα από το σπαρκέ. Μακρύς Livaditis αφήνει την μπάλα 65-41. Μαλτέζος. Το παιχνίδι είχε ανοίξει, το σκορ είχε ανοίξει. Εξόλυσε. Του Ζαμπούρα πάνω στον Παλιγιάννη με το σκορ 65-44. Ήταν το πέμπτο. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Γιώργος έχει γραφτεί πέμπτο φάουλ. Λοιπόν, έχει χρεωθεί πέμπτο ομαδικό, πέμπτο προσωπικό. Αφήνει την ομάδα του με 4 για αυτά τα 7 και 11. Μην πούμε τώρα σε λεπτομέρειες από που ξεκίνησε όλο αυτό. Δεν χρειάζεται, μες στο παιχνίδι τώρα είναι αυτό. Θα τα συζητήσουμε μετά με τον Γιώργο. Τα παιδιά αμέσως στον Μάινταν πήγαν να δείξανε διάθεση, δηλαδή ότι εντάξει δεν τους αρέσει όλο αυτό. Νομίζω και ο Γιώργος έχει μετανιώσει. Εντάξει, πάμε παρακάτω για αυτά τα τελευταία 7 και 5 να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. 65-44. Livaditis. Μπάλα στο σίδερο. Μακρύς. Αστοχή. Ο Βασιλιάδης θα πάρει το φάουλ. Θα παίξουν τώρα μαζεμένοι κλειστάκι 4. Θα δώσουν σουτ. Θα ρισκάρουν. Καραμπεσίνης. Μπάλα στο σύντερο. Μαζεύει ο Μακρύς. Θέλησε να βρει τον Παλιγιάννη. Λιβαδίτης έκλεψε. Βασιλιάδης στο Λιβαδίτη. Εκείνος θα τελειώσει. 67-45. Διαφορά στους 22. Γεράκος. Δεν θα βρει στόχο. Το συμβαίνει αυτό, όλο και απομακρύνεται το ενδεχόμενο να εκμεταλλευτούν σε αυτά τα 5 και 34 την υπεραρθμία τους και να επιστρέψουν από το μείον 22 αυτή τη στιγμή. Φαντάζει κάτι παραπάνω από δύσκολο, για να δούμε. Το καλάδι δεν βάφει. Μάινταν. Για να δούμε το Μακρύ, θα το πάρει το τρίποντο. Αστοχός. Λοιπόν, πάμε σε time out. Λοιπόν, για πάμε. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι δεν κυρνάει. Αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι τα πράγματα, σε καμία περίπτωση. Ο Ζαμπούρας και η παρέα του είναι στα play-off, θα τολμήσω να το πω. Η θέση μόνο από μέχρι να μάθουμε. Βασιλιάδης. Καραμπεσίνης. Άστοχος. Βασιλιάδη, Λιβαδίτη. Τελικός αποδέκτης ο δεύτερος, ο οποίος με έναν αριστογεωμετρικό τρόπο αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 69-45. Ακόμα ένα. Δεύτερο συνεχόμενο. Το παιχνίδι έχει τελειώσει, ο Κολοσσός είναι στα play-offs. Θα πάει στο 5-1, τελευταία αγωνιστική με North Athens 99ers. Μαστορίδης, σιδερό. Ο Βασιλιάδης φωνάζει παρόν. 3-47. Η Μάινταν με αυτή την ήττα, ένα λεπτό να το κοιτάξω κιόλας, αλλά νομίζω αποχαιρετούν τις όποιες ελπίδες τους για είσοδο στα play-offs. Θα πάνε στο 3-3. Ας μην πάρω την ευθύνη για κάτι τέτοιο, γιατί βλέπω κάποιες ισοβαθμίες. Ας πούμε ότι δυσκολεύει, γιατί γίνεται ένας μικρός κακός χαμός αυτόν τον όμιλο. Κόντις, άστοχος. Βασιλιάδης, Μαλτέζος, στον έτερο Μαλτέζο, θα αφήσει με το δεξί, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, θα κάνει το 75-49, τελικό σκορ περιμένουμε να μάθουμε. Μαστορίδης. Πρέπει να πάνε για επίθεση, δεν είναι ώρα να περιμένουνε, αυτά γίνονται λίγο αργότερα. Για την ομάδα που προηγείται μόνο, όμως γιατί παρατηρώ το κάνουν όλοι. Παίζουμε μπάσκετ μέχρι να τελειώσει το χρόνος, παιδιά, δεν είναι... Είναι μια εικόνα που συναντάμε στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, με την ομάδα που προηγείται πολύ, ναι. Ας πούμε εδώ τώρα η Μάιτανε πρέπει να κάνουν την επίθεση κανονικά, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν την κάνουνε. Λοιπόν, 75-49, αν είχε ο Κολοσσός στα χέρια του την μπάλα, ναι, να μην την κάνει. Αλλά η ομάδα που είναι από κάτω να την κάνει κανονικά, να την πραγματοποιήσει την επίθεση. Λοιπόν, ψηλά γράμματα να μου πείτε τώρα όλα αυτά καλοκαιριάτικα. 75-49, τελικό σκορ, συγχαρητήρια και στους δύο για το παιχνίδι που μας χάρισαν.